Όντως θα μπορούσε να γίνει μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση αν είχε προετοιμαστεί καλύτερα. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα επιμείνω ότι τουλάχιστον οι εισηγήσεις οι οποίες μας παρουσιάστηκαν είτε αποσπασματικά είτε ολοκληρωμένα και από τους εκπροσώπους των τραπεζών, της Τράπεζας, της Ένωσης Τραπεζών, της Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και από τους εκπροσώπους των φορών, τουλάχιστον μετά να μας τα λούνε στα mail μας για να μπορέσουμε να κάνουμε μια πιο βαθιά, να τις επεξεργαστούμε καλύτερα. Τι θα ήθελα να πω. Πρώτον, γενικά, οι τράπεζες είναι κερδοσκοπικά ιδρύματα και όχι κοινοφελή ιδρύματα. Έτσι, να είμαστε καθαροί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, συγκεντρώνουν πόρους για να χρηματοδοτήσουν και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του κεφαλαίου, των μονοπωλιακών όμηρων επί της ουσίας. Γι' αυτό ακριβώς και έχουν και διαφορετική πολιτική, τόσο επιτοκιακή πολιτική, διαφορετικό έψος επιτοκίων και διασφαλίσεις για στεγαστικά ή δάνεια, για δάνεια σε επαγγελματίες ή βιοπαλαιστές αγρότες και διαφορετικά επιτόκια ή έλλειψη διασφαλίσεων και εξασφαλίσεων για μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια. Αλλά και διαφορετική αντιμετώπιση και όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Έχουμε διαγραφές δανείων μη εξυπηρετούμενων. Και έχουμε ζητήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου και από το Υπουργείο Οικονομικών και από την Ένωση Τραπεζών και από την Τράπεζα Ελλάδας να μας στείλουν τα στοιχεία. Ποια δάνεια διαγράφηκαν, τι δάνεια ήταν αυτά που διαγράφηκαν τουλάχιστον από το 2014-2013 και μετά επιχειρηματικά, ποιανών κλαδών επιχειρήσεων, επιχειρηματικών, ποια ήταν, αν υπήρχαν καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, επαγγελματικά δάνεια. Αυτά όμως τα στοιχεία δεν μας έχουν έρθει για να δούμε αν πραγματικά υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Ότι τα επιχειρηματικά δάνεια μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων διαγράφονται κόκκινα ή αναδιαρθρώνονται με πολύ ευνοϊκούς όρους για τους επιχειρηματικούς ομήλους, ακόμα και με κούρεμα των οφειλών, ενώ αντίθετα για τους επαγγελματίες τα στεγαστικά δάνεια επιμικρύνονται οι δόσεις. Άρα δηλαδή μετατρέπονται όμοιροι εις το διηνεκές και δεν μπορούν να απαλλαγούν από το τεράστιο ιδιωτικό χρέος το οποίο έχουν. Τρίτο ζήτημα, οι τράπεζες στηρίχθηκαν και στηρίζονται από τις κρατικές παρεμβάσεις, ανεξάρτητα κυβέρνησης, ανακεφαλοποίηση τραπεζών, μη αναβαλλόμενος φόρος, πρόγραμμα Ηρακλής, πρόγραμμα Γέφυρα και μια σειρά άλλα τέτοια σχέδια τα οποία εξυπηρετούν τις τράπεζες. Και από την άλλη μεριά, διευκολύνονται οι τράπεζες να απαλλαγούν από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και εδώ να πω κάτι, να ανοίξω μια παρένθεση. Εμείς είχαμε τονίσει τόσο από το πρόγραμμα, για το πρόγραμμα Ηρακλής, αλλά όσο και για την Bad Bank που προτείνει και η Τράπεζα της Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής και ο κύριος Βαρουφάκης. Το μόνο που θα κάνουν είναι να αυξήσουν το δημόσιο χρέος. Αυτές οι μορφές διαχείρισης των κόκκινων δανείων και να απαλλάξουν τις τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι ποιος θα πληρώσει, να πληρώσουν οι φορολογούμενοι μέσω της αύξησης του δημόσιου χρέους και επί της ουσίας μπορεί οι τράπεζες να έχουν απαλλαγεί και να συνεχίζει αυτή η πορεία απαλλαγή στο μη εξυπηρετούμενο δανείο και να βελτιώνονται οι ισολογισμοί τους. Όμως το ιδιωτικό χρέος δεν μειώνεται τόσο όσον αφορά στις τράπεζες, όσον αφορά στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αντίθετα, αυξάνεται. Και βεβαίως η όλη εξέλιξη διαμορφώνει τις προϋποθέσεις να αυξηθούν οι πληστηριασμοί και σε πρώτη κατοικία, αλλά και στα επαγγελματικά δάνεια. Και εμείς λέμε καθαρά ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πληρώσουν οι τράπεζες. Αν είναι να πληρώσει το υπερχρεωμένο νοικοκυριό ή επαγγελματίας ή ο φορολογούμενος, εμείς λέμε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, να πληρώσουν οι τράπεζες. Και να κουρευτούν γενναία κόκκινα δάνεια λαϊκών στρωμάτων, στεγαστικά, επαγγελματικά, αγροτικά. Και βεβαίως έχουμε και το επόμενο στοιχείο, το μεγάλο κλείσιμο υποκαταστημάτων, άρα μη εξυπηρέτηση αναγκών και ανάγκη του κόσμου να πηγαίνει χιλιόμετρα, ιδιαίτερα στην επαρχία ή και σε νησιά, να αλλάζει ακόμη και νησί για να εξυπηρετηθεί, να μειώνονται πολλοί εργαζόμενοι, πάρα πολλοί. Και θα θέλαμε εδώ πέρα μια ερώτηση και προς την Ένωση Τραπεζών. Αλήθεια, πώς φαντάζεστε το μέλλον των τραπεζών όσον αφορά την απασχόληση στην ψηφιακή εποχή? Ποια θα είναι η εικόνα της απασχόλησης της τράπεζας στην περίοδο της ψηφιακής εποχής?
Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, ολοκληρώνοντας την εισαγωγή, μια εκτεταμένη εισαγωγή, θα έρθω και θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κ. Παπαδημητρίου. Δεν είναι πρόβλημα η ρευστότητα. Βεβαίως, ο κ. Παπαδημητρίου θα το βάλει κοινικά. Εγώ το βάζω επί της ουσίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βεβαίως υπάρχει πρώτον η αντίφαση. Μας εκπλήσετε. Θα δείτε τώρα. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Διαφορετική προσέγγιση, αλλά οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι δεν είναι πρόβλημα η ρευστότητα. Το πρόβλημά τους είναι η βιωσιμότητά τους και να αποφύγουν τη χρεοκοπία. Το να πάρουν και άλλα δάνεια που θα τους αυξήσουν τα χρέη και τη μη βιωσιμότητα δεν είναι καμία λογική. Και δεν αποτελεί και διέξοδος για τους ίδιους. Άρα λοιπόν δεν είναι ζήτημα έκπληξης. Από αυτήν την άποψη λέω πρώτον ότι υπάρχει αντίφαση. Χρήματα υπάρχουν και υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια και στις τράπεζες. Και βεβαίως και η αντίφαση είναι ότι ένας παράγοντας, βασικός παράγοντας κερδοφορίας των τραπεζών είναι η χορήγηση δανείων. Άρα το να μην δίνουν δάνεια αναστέλει αυτόν τον βαθμό κερδοφορίας τους. Όμως, προσέξτε, ποιο είναι το πρόβλημα, το ανέφερε και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Τραπεζών, ότι δεν μπορούμε να δώσουμε δάνεια λόγω έλλειψη εγγύσεων. Δηλαδή το φάρμακο το οποίο προτείνουν κάποιοι να δίνονται απλόχερα δάνεια χωρίς εγγύησεις είναι ταυτόχρονα και φαρμάκι. Γιατί είναι φαρμάκι? Γιατί θα χρειαστεί κάποια στιγμή οι τράπεζες να ανακεφαλαιοποιηθούν για να απαλλαγούν από τη νέα γενιά κόκκινων δανείων. Και η κρίση του 2008 έτσι ξεκίνησε. Οι τράπεζες στις αρχές, στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα δίνανε απλόχερα δάνεια, χωρίς καμία διασφάλιση. Πού οδήγησε? Ότι όχι μόνο στη σωτηρία των λαϊκών στρωμάτων, των επαγγελματίων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά αντίθετα διευκόλυνε την υπερχρέωσή τους. Και δεν απάλλαξε και τη χρεοκοπία. Και από τη χρεοκοπία, από αυτή λοιπόν την άποψη, δεν μπορεί να τετραγωνιστεί ο κύκλος. Το να πάμε, όπως λένε άλλα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα, σε εξωτραπεζικούς μηχανισμούς, αλλά και ο κ. Παπαδημητρίου, όπως τα φαντς. Τα φαντς τι είναι? Είναι ακόμη πιο κερδοσκοπικά, αρπακτικά. Μπορεί να δώσουν δάνεια, αλλά μετά θα στο πάρουν ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχεις και δεν θα σου αφήσουν τίποτα. Ή να πάμε μέσα από δημόσιους φορείς να διοχετευτεί χρήμα χωρίς εξασφαλείς και εγγυήσεις. Τι θα γίνει αυτό? Θα αυξήσει το δημόσιο χρέος. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε εμείς ότι οι τράπεζες δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ σύμμαχοι των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών και δεν είναι αυτές που θα σώσουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ούτε βεβαίως και θα ικανοποιήσουν τις λαϊκές ανάγκες οι τράπεζες. Από αυτήν όπως λέμε ότι το πρόβλημα δεν είναι η ρευστότητα, γιατί το 25% που είπε εκπρόσωποι των επαγγελματιών ότι θα κλείσουν άμεσα, πρέπει να δούμε ποιος φταίει που θα κλείσουν άμεσα. Και εμείς λέμε καθαρά, πρώτος παράγοντας αιτίας κλεισίματος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, είναι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός. Είναι ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Και διαφορετική πολιτική προμηθειών έχουν μια πολύ μικρή επιχείρηση από μια αλυσίδα και από την άλλη τη μεριά ο κύκλος, ο τζίρος, ο οποίος μειώνεται γιατί τα λαϊκά στρώματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να πέφτουν, συγκεντρώνεται σε αλυσίδες μεγάλων πολυεθνικών. Είτε είναι αυτή η ένδυση, είτε είναι η υπόδηση, ακόμη και στα τρόφιμα και ποτά, μέσα από τις διάφορες αυτές πλατφόρμες. Άρα λοιπόν ο πρώτος παράγοντας που οδηγεί στο μη βιώσιμο μια πολύ μικρή επιχείρηση είναι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός, ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός, άρα το μονοπόλιο. Και ο δεύτερος παράγοντας που οδηγεί στο κλείσιμο της πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι το αστικό κράτος, διαχρονικά το αστικό κράτος. Διαφορετική φορολογική πολιτική, διαφορετική ασφαλιστική πολιτική και μια σειρά άλλα μέτρα, απελευθέρωση των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων και των αγορών. Άρα λοιπόν ο δεύτερος παράγοντας είναι το αστικό κράτος που οδηγεί τις επιχειρήσεις να μην κλείσουν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και όσοι πιστεύουν λένε το αντίθετο, ότι απλά και μόνο με μια πρόσβαση στη ρευστότητα θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, είναι σαν να χαϊδεύουν αυτιά και να καλλιεργούν αυταπάτες, όταν ο κίνδυνος είναι πρώτον πυλών. Ο εχθρός έχει μπει ήδη μέσα. Και από αυτή την άποψη, τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την αντοχή. Εμείς λέμε ότι οι επαγγελματίες, οι αυταπασχολούμενοι, οι φτωχομεσαία, οι βιοπαλαιστές αγρότες, τα λαϊκά στρώματα,
θα μπορέσουν να αποφύγουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας μόνο άμα συγκρουστούν με την πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου των μονοπωλιακών ομίλων, πολιτική η οποία υλοποιεί το αστικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ταυτόχρονα διαμορφώσει μια ευρύτατη κοινωνική συμμαχία συνολικότερων ρήξεων και ανατροπών.